Από χτες η παγκόσμια κοινότητα είναι και επίσημα σε καθεστώς πανδημίας. Ήρθε η πιο μεγάλη ώρα, ήρθε η ώρα της μάχης. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η μάχη θα κριθεί στο πώς θα ανταποκριθούμε ως πολίτες, κατά πόσο θα δείξουμε ατομική ευθύνη. Αγωνιζόμαστε έχοντας την πρώτη γραμμή τους ιατρούς μας, τους νοσηλευτές, τα πληρώματα των ασθενοφόρων, τους ανθρώπους που εργάζονται στα εργαστήρια, όλους όσους συνεισφέρουν στη δημόσια υγεία και στην ιδιωτική. Κάνω έκκληση σε ιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό να υποβάλουν αίτηση, να προσληφθούν με διετή συμβάσεις και μετά να παραμείνουν στο σύστημα υγείας. Θέλω να σου πω, το Σύνταγμά μας δηλώνει ρητά ότι δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στη χώρα. Είναι όμως ευθύνη μιας οργανισμένης πολιτείας και όλων των ηγετών της σε όλα τα επίπεδα, ναι, σε πολιτικό επίπεδο, σε επιχειρηματικό επίπεδο, σε πολιτιστικό επίπεδο, αθλητικό επίπεδο, κοινωνικό επίπεδο, να παροτρύνουν τον κόσμο και να τον ενημερώσουν σωστά, έτσι ώστε να εμβολιαστεί. Πρώτο, το υγειονομικό προσωπικό. Παρένθεση για το υγειονομικό προσωπικό, θα ήταν άστοχο από την πλευρά μου να μην το αναφέρω. Δεν τον θεωρούν προϋπόθεση, ούτε το βάζουν σαν όρο επιβράβευσης των προσπαθειών τους, αλλά υπάρχει πιθανότητα να πάρουν ως επιβράβευση των προσπαθειών τους ένα σαν δώρο Χριστουγέννων υγειονομικοί, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής. Έχουμε αρκετά μηνύματα και υπόψη δεν είναι μόνο από υγειονομικούς, είναι και από ανθρώπους, από πολίτες, οι οποίοι εκφράζουν αυτή την επιθυμία. Η ελληνική πολιτεία, κύριε Παπαδάκη, έχει επανειλημμένως και δια του επιδόματος και δια της στήριξης και δια μονιμοποιήσεων και δια προσλήψεων επιβραβεύσει αυτούς τους και συναισθηματικά και κοινωνικά επιβραβεύσει αυτούς τους ήρωες της διπλανής πόρτας. Και μόνιμα έχει τέτοια μέριμνα και σκέψη στο μυαλό της η κυβέρνηση. Θέλω να το αποσυνδέσω όμως με τον οποιοδήποτε εμβολιασμό. Νομίζω ότι αυτό... Όχι, δεν έχει σχέση με τον εμβολιασμό, το έβαλα παρενθετικά. Και θέλω να σας πω ότι έχω δεθεί άρρηκτα με αυτούς τους ανθρώπους. Με τις νοσηλεύτριες, με τους τραπεζοκόμους, με τις καθαρίστριες, με τους γιατρούς, με τους ανθρώπους που φυλάνε τα νοσοκομεία, με τους διοικητικούς. Συγκλονιστική. Την ίδια ώρα η κλεψίθρα έχει ήδη γυρίσει για τους υγειονομικούς στα δημόσια νοσοκομεία και τις κλινικές, καθώς από την 1η Σεπτεμβρίου οι ανεμβολίαστοι θα μπαίνουν σε αναστολή άνευ αποδοχών. Μείνουμε λίγο στο θέμα των υγειονομικών, κύριε Υπουργέ, που αντιδρούν, γιατί η 1η Σεπτεμβρίου πλησιάζει. Και δεν είναι μόνο γιατροί, είναι και οι νοσηλευτές που είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των μη εμβολιασμένων. Είστε έτοιμοι για να αναπληρώσετε τα κενά που θα προκύψουν? Κυρία Ζωρέτα, αυτό ακριβώς εξήγησα πριν. Δεν αντιδρούν οι υγειονομικοί. Κάποιοι συνδικαλιστές αντιδρούν. Ναι, πάντως κάποιοι θα λείψουν. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Για το εμβόλιο, έχουμε και ένα θέμα με την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών στους υγειονομικούς, που έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις έφεραν αναστολή των. Ανάκληση των αδειών των συναδέλφων τους λίγο πριν τεθούν οι ίδιοι σε αναστολή. Και πάλι αντιδράσεις. Πώς θα τις αντιμετωπίσετε αυτές, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την αναστολή των αδειών. Είχε ξαναγίνει στο παρελθόν, το σύστημα υγείας αντιμετωπίζει μια πανδημία και όλες οι δυνάμεις πρέπει να είναι σε ετοιμότητα. Προσπαθήσαμε και να ξεκουράσουμε το προσωπικό μας, δόθηκαν άδειες τους τελευταίους μήνες και να προετοιμαστούμε για το επόμενο κύμα. Και βεβαίως αυτό σε συνδυασμό με την αναστολή καθηκόντων στους υγειονομικούς, οι οποίοι δεν είναι εμβολιασμένοι από την 1η Σεπτεμβρίου.